Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 40χρονου, ο οποίο την Τρίτη επιτέθηκε με ψαροντούφεκο στον 69χρονο πατέρα του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει βαριά, καθώς η σωρό του βρέθηκε το πρωί τη Πέμπτη στη θαλάσσια περιοχή των Πευκακίων. Σύμφωνα με το μαγνησίαnews.gr, ο 40χρονος έπεσε από τον κρεμό με το μηχανάκι του στην περιοχή Πευκάκια του Βόλου. Σύμφωνα με τι πρώτες πληροφορίες, ο 40χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρό στα πευκάκια και στον κρεμό βρέθηκε το μηχανάκι του. Στο σημείο έσπευσε αστυνομία, λιμενικό και καβ, ενώ η σωρό του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου. Όλα δείχνουν αυτοκτονία. Το επεισόδιο μεταξύ γιου και πατέρα σημειώθηκε το πρωί τη Τρίτη στο σπίτι του στο Βόλο, όπου μετά από έντονη λογομαχία ο 40χρονος πήρε ένα μαχαίρι και αρχικά επιτέθηκε στον 69χρονο πατέρα του, ωστόσο δεν προέκυψε ότι του κατάφερε κάποιο πλήγμα. Στη συνέχεια ο δράστη πήρε ένα ψαροντούφεκο που είχε στο σπίτι και του έριξε στο δεξί μέρο του θώρακα, προκαλώντας του ένα διαχειρίσιμο τραύμα. Ακολούθως ο δράστη πήρε και δεύτερο ψαροντούφεκο και του κατάφερε διαμπερέ τραύμα στο κρανίο, πίσω από το αυτή. Μάλιστα η μονόφτερη βέργα που έφερε το όπλο, διαπέρασε το κρανίο του άνδρα και βγήκε από την άλλη πλευρά στον αυχένα. Ο 40 μετά την πράξη του, τράπηκε σε φυγή ενώ ο γείτονα που άκουσε φωνέ κάλεσε την αστυνομία. Ο 69χρονος έχοντας τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου κλήθηκαν πυροσβέστες για να κόψουν τη βέργα του ψαροντούφεκου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του έγινε διακομιδή του τραυματία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης της μεταλλικής βέργας του ψαροντούφεκου. Ο πατέρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα πάει καλά. Είμαστε όλοι πραγματικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κυριολεκτικά. Είπε συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας και τονίζει. Είπε επίση γείτονα τη οικογένεια και αποκαλύπτει. Είναι τρομερό αυτό που έγινε. Δεν το έχει ξανακάνει αυτό. Δεν γνωρίζουμε πώ του ήρθε στο μυαλό και το έκανε αυτό. Είναι καλό παιδί και ήσυχο γενικά έχουμε αναστατωθεί πολύ με αυτό που έγινε. Γενικά ακούγαμε συχνά καυγάδες μεταξύ πατέρα και γιού, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο ο γιος. Είπε επίσης γείτονα της οικογένειας και αποκαλύπτει. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι καλά το παιδί. Έχει ψυχιατρικά προβλήματα. Είναι γνωστό.